έχει έρθει και με έχει δει σε παραστάσεις μου και έχει γελάσει πάρα πολύ. Του άρεσε τόσο πολύ να τον κάνω. Και είχαμε σκεφτεί να κάνουμε μια παράσταση μαζί. Θέλαμε και με το Σταμάτη τον Γκραουνάκη να έχει την επιμέλεια και να μας γράψει και ωραία πράγματα. Θα ήταν υπέροχο. Εύχομαι να γίνει κάποια στιγμή. Μακάρι. Τηλέφωνο μου και αυτό το τηλέφωνο πρωί-πρωί. Ναι. Μέρη μου, τι κάνεις. Ναι. Γιατί με πήρες εχθές τηλέφωνο. Πώς. Μιλούσα. Γιαννάκη, πού την πας βρε τη γιαγιά σου. Τίποτα, ο Γιαννάκης βγάζει βόλτα στη βεράντα τη γιαγιάκα του. Έλα, μη μου το λες, καινούριος. Το ξέβρω εγώ. Μελαχρινός κοντός μπες μου. Χαρακτηριστικά. Βαγγέλης, με αδρά χαρακτηριστικά. Ναι, το θυμήθηκα. Έλα βρε παιδί μου. Μια στιγμή μέρη μου και το Γιαννάκης πέταξε την περιφρόνα κάτω το μπαλκόνι. Πάω να δω, μισό λεπτό. Πέταξε και τη γιαγιά καλέπια. Τι πράγμα, και έπεσε πάνω στο ξένο αυτοκίνητο και έκανε γούβα. Μέρη μου, μέρη μου, μερούλα μου. Ο Γιαννάκης πέταξε και τη γιαγιά του μπαλκόνι. Θα σε πάρω χρυσό μου σε λίγο να σου πω τα νέα. Τι να κάνω, με συγχωρείς, πρέπει να κλείσω. Γεια σου, μερούλα μου, γεια σου. Και το πολύ σημαντικό ήταν ότι είχα κάνει ένα αφιέρωμα στη Μέδουσα στο Γιώργο Μαρίνο, που ήταν πάρα πολύ συγκινητικό και με σπουδαία τραγουδία του Γιάννη Ξανθούλη και του Παύλου του Μάτεση, κείμενα και τραγούδια. Και όταν ήρθα σε επαφή στον ίδιο χώρο στη Μέδουσα, που ήταν ο ναός του, κάνοντας αφιέρωμα σε αυτό το Θεό πραγματικά, ήταν σαν να άνοιγαν οι ουρανοί εκείνη τη στιγμή, με τις μελωδίες αυτές, αυτή την εποχή, αυτό το ήθος, αυτή την ποιότητα, αυτές τις συνεργασίες. Και θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Μαρίνο και να πω όλη του την ιστορία και να τραγουδήσω το τραγούδι. Θα ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή. Εγώ στο μυαλό μου σε έχω σαν συνεχιστή και συγγνώμη αν για κάποιους. Εγώ το θεωρώ αυτό. Είναι προσωπικό μου. Είμαι βέβαιος ότι είναι μεγάλο θα χαιρότανε. Και επειδή ήθελα να πω και έτσι για να κλείσω για τον Γιώργο Μαρίνο, το έχω πει και στο παρελθόν. Ο Γιώργος Μαρίνος υπήρξε και την περίοδο της επταετίας, ενώ την περίοδο της Χούντας, για κάποιους που δεν καταλαβαίνουν, ένας άνθρωπος που όχι απλά χλέβαζε και σατήριζε ακόμα και τις γυναίκες των συνταγματαρχών, που αυτό για να το κάνεις τότε. Εδώ τώρα δεν τολμάς. Εδώ τώρα και σκέφτεσαι που λέμε ότι η δημοκρατία και μην πω κάτι, ναι, και αν παρεξηγηθούν τα κόμματα και οτιδήποτε, ναι, άλλο. Τότε λοιπόν εκείνη την περίοδο σατήριζε ακόμα και τις γυναίκες των συνταγματαρχών πάνω στα σοου που έκανε. Και μου λέμε ότι αυτό θέλει πολλά κότσια για να το κάνεις. Και όχι μόνο αυτό. Ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης που βγήκε δημόσια και είπε «Είμαι ομοφιλόφιλος». Και αυτό έγινε, Γρηγόρη, γιατί ενώ το κοινό του ήταν εξαιρετικό και είχε ένα ήθος απίστευτο και ήταν τόσο elegant αυτό που έκανε, ενώ είχε μια λαϊκότητα, ταυτόχρονα είχε και είχε κάτι το αρκετά ποιοτικό και ευλογημένο από το Θεό, να κρατάει μια ισορροπία. Δηλαδή, σπάνια υπάρχουν τέτοιοι καλλιτέχνες που από το κλάμα σε πάνε στο δάκρυ και από το δάκρυ στη χαρά. Και το έκανε με ένα μαγικό τρόπο, όπως δεν θα το ξανακάνει ποτέ κανείς. Κάποιος λοιπόν τον χλέβαζε από κάτω, γιατί έκανε τα δικά του, έλεγε αγάπη μου, και τότε ήταν πολύ προχωρημένο όλο αυτό. Και σκάστε να ακούσετε, μωρή, δύο λεπτά να πω. Λοιπόν, και τι έλεγα. Και κάποια στιγμή. Κάνει ίδιο, ρε, ναι. Πώς θα σου κάνει αυτό. Και κάποια στιγμή κάνει κάποιος κάτι από κάτω. Ναι, μια χειρονομία, ναι, κάτι, ναι. Και εκείνη την ώρα βγαίνει το πυρεώτικο, αλλάζει όλο το στυλ και λέει ο κύριος παρακαλώ, πολύ αντρικά. Ο κύριος παρακαλώ είναι κερασμένος από μένα να βγει έξω. Λέει, μα γιατί να βγείτε έξω. Και αναγκάστηκε ο άνθρωπος, για να μην έχει αυτές τις συμπεριφορές, να βγει δημόσια και να πει: «Κύριε, εγώ είμαι ομοφιλόφιλος. Όποιος να το ξέρει, όποιος δεν θέλει να μην ξαναμπεί στο μαγαζί». Το θεωρώ ηρωική πράξη. Για τότε. Για τότε. Εννοείται. Για τότε. Δεν είμαι μόνο με τον Τάκη τον Ζαχαράτο. Είμαι με την Αλέξια, είμαι με τη Βάνα Μπάρμπα και είμαι με την κυρία Καλουτά. Δεν μου λες, Αλέξια, τι. Η Μάλα Τίτριχ είναι μέσα. Είναι μέσα. Σε λίγο θα έρθει πάλι. Ετοιμάζεται. Ναι. Έφυγε για Παρίσι. Έφυγε για Παρίσι, εσπεσμένος. Ναι. Να ρωτήσω, Αλέξανδρε, ναι, την Αλέξια, να μου πει αλήθεια αν πήγε τελευταία στην Κύπρο και... Και τι έκανε εκεί. Ήθελα να ευχαριστήσω εσένα, Ρουλά μου, και όλους τους καλεσμένους. Άρα τα κορίτσια του. Τσάω, τσάω, τσάω. Θέλω να κλείσω με το ότι τελειώνοντας από την Πάτρα, η ιστορία, από ό,τι θυμάμαι, είναι ότι η πρώτη εμφάνιση γίνεται στη Ρούλα Κορομιλά. Η Ρούλα είναι αυτή που βγάζει τον Τάκη πανελλαδικά. Και θέλω να μου πεις, συγγνώμη αν κάνω λάθος, βάλτε μου εσείς σε μια σειρά, ποια είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεσαι σε σοου στην Ελλάδα. Δηλαδή, η πρώτη φορά που ανεβαίνει σε σκηνή πλέον επαγγελματικά, να πληρωθεί ο Τάκης. Α, επαγγελματικά. Ναι. Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Μου κάνεις τρία σε ένα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εγώ τελειώνω το στρατό
και θέλω να πάω σε δραματική σχολή. Mm-hmm. Μου λέει ο μπαμπάς και η μαμά, γέλα λίγο, Πατρέως 13 και Ρίγα Φεραίου. Λέω, τι να κάνω. Ανεβαίνω στο δεύτερο και βλέπω ένα εξοπλισμένο κομμωτήριο έτοιμο και παθαίνω κεφαλικό. Λέω, συγγνώμη, εγώ θέλω να πάω να σπουδάσω. Μου λέει, μάνα μου, άμα είναι θα σε βρούνε. Λέω, πού θα με βρούνε, παιδί μου, στην Πάτρα, στην Πατρέως 13, θα σε βρούνε. Νεύρα πολλά. Ανοίγω το κομμωτήριο. Πάρα πολύ καλά. Απίστευτη εμπειρία, γιατί για μένα, Γρηγόρη, το κομμωτήριο ήταν η δραματική σχολή που δεν έκανα. Εγώ δεν έχω σπουδάσει. Μετά έκανα σεμινάρια στο εξωτερικό και εδώ είχα σπουδαίους δασκάλους, όπως η Τζούλη Μασίνο, εξαιρετικοί σκηνοθέτες που συνάντησα. Αλλά το κομμωτήριο ήταν η δραματική σχολή. Ό,τι διδάσκουν στις σχολές για τους ρόλους, εγώ τον είχα το ρόλο και μου έλεγε τα θέματα του, τον έλουζα, τον χτένιζα, τον κανάκευα, του έκανα ψυχανάλυση, άκουγα ιστορίες. Ήξερες κομμωτική? Φυσικά. Α, ήξερες, δεν πήγες έτσι? Όχι, 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 ήμουνα... Έχεις τελειώσει κομμωτική? Θα σου πω ότι εγώ πήγα η μία, μια κομμωτήρα έχει συγκλονιστική στην Πάτρα, είναι από τις καλύτερες στον κόσμο. Μάλιστα. Πάω να κουρευτεί η αδερφή μου και βλέπω πώς κουρεύει, πώς χωρίζει τα μαλλιά και το πιάνω κατευθείαν. Και αρχίζω και κουρεύω τις μαθήτριες. Για πλάκα. Και μία με την άλλη. Και ξαφνικά βρίσκομαι με πελατολόγιο και να πηγαίνω στα σπίτια με την τζαντούλα να κουρεύω. Αλλά δεν είχα τα χρήματα. Οπότε δεν έπαιρνα, ας πούμε, τη ρόπιτα από το σχολείο. Μάζευα, μάζευα, μάζευα για να πάρω ένα πιστολάκι για να πάω να κάνω τον κομμωτή. Μετά μία βούρτσα άλλη. Μετά έμαθα βαφές μόνος μου. Έμαθα, δηλαδή έκανα περμανάντ πρώτη φορά. Μπορεί να καραφλιάσει ο άλλος και την πέτυχα ακριβώς. Δηλαδή λέω, τι κάνει τότε. Ό,τι γράφει η οδηγία θα το κάνω, ναι. Το έκανα και έγινε. Άρα σημαίνει ότι ήταν, το έχεις μέσα σου, παιδί μου. Πόσα χρόνια το κράτησες? Το κομμωτήριο, πόσα χρόνια το κράτησες? Το κομμωτήριο, 6 χρόνια, 7. Πολλά. Ναι. Αλλά σχέση απίστευτη, πολύ αγαπησιάρικη με τον κόσμο. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Και όταν, γιατί εγώ έφυγα ξαφνικά, ας πούμε, πήγαινα κάποια τριήμερα, μετά διήμερα, μετά μονοήμερα, μετά είχα κλατάρει γιατί δούλευα ταυτόχρονα και στην Αθήνα. Έπαιρνα το κτέλ, με το ένα γύριζα, με το άλλο πήγαινα. Ακόμη δεν οδηγείς? Δεν οδηγώ. Αλλά φέτος αποφάσισα, Γρηγόρη. Θα πάρεις δίπλωμα? Ναι. Δεν με ενδιαφέρει να θα οδηγήσω, θα πάρω δίπλωμα. Έχω δώσει μία φορά. Κόπηκες. Ναι, και άκουσα τη διπλανή. Εγώ κόπηκα την πρώτη φορά, κόπηκα κι εγώ. Άστα. Το έχω αποσχεθεί και το 22. Θεέ μου, βοήθησέ με να είναι για καλό, γιατί έχω διαβάσει 2-3 φορές και όλο κάτι γίνεται. Και λέω, πώς με προστατεύει από κάτι ο Θεός. Ναι. Θα δούμε. Μπορεί. Λοιπόν, και πώς κλείνει το κομμωτήριο και πλέον? Το κομμωτήριο κλείνει κάποια στιγμή που πια δεν γίνεται άλλο. Με έχει ρουφήξει η Αθήνα. Οι πελάτες έχουν επιβδίσει, το μαλλί έχει φτάσει μέχρι εδώ. Μία πάω, μία δεν πάω. Και το δίνουμε σε ένα εξαιρετικό κομμωτή που πάει πάρα πολύ καλό. Ο Μιχάλης που συνέχισε ο άνθρωπος. Και τώρα είναι... Υπάρχει. Μπράβο, ναι. Grand Hair. Grand Hair. Γεια σου, Μιχάλη. Φιλάκια πολλά. Και η Ρούλα ήρθε να κουρευτεί εκεί πέρα. Είμαι μέσα. Εγώ στο μαύρο δράμα ότι, ναι, δεν έχει αφήσει η μάνα να πάω στη δραματική σχολή και κοπανιέμαι. Ναι. Και μου λέει, μάνα μου, θα σε βρούνε. Και είμαι και με μούτρα εγώ. Και σε βρήκαν τελικά. Με καρέ τότε και μούτρα πολλά ότι ναι, ναι. Αλλά το κρεπάρισμα, κρεπάρισμα. Αλλά και ο καημός, καημός. Ταυτόχρονα. Οπότε, όπως χτενίζω μία κυρία, τη βλέπω και πέφτει. Κορομιλά. Και βυθίζεται, βυθίζεται. Λέω, πού πήγατε, τι έγινε. Μου λέει, κορομιλά, κάνω έτσι και μπαίνει η Ρούλα, άμα σε θέλει, με πατερίτσες, σπασμένο πόδι και δύο βοηθούς. Και μου λέει, παρακαλώ να τελειώσω τη δουλειά σας, να σας προτείνω κάτι. Καταλαβαίνεις τώρα, στην Πάτρα οι πελάτες που είδαν τη Ρούλα Κορομιλά Superstar να μπαίνει κανονική, γιατί η Ρούλα είναι θεά και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά και για πολλά, πάντα. Ρούλα. Σ' αγαπάμε, υδροχωάκι μου. Και τελειώνω και μου λέει, θέλετε να εμφανιστεί σε μια εκπομπή? Λέω, τι να κάνω, λέει, αυτά που κάνετε, έχουμε μαθεί από τα παιδιά από την Πάτρα που πήγαινα εγώ στο Χάραμα με τη Ρένια τη φίλη μου. Μπορεί... Η Ρούλα ήρθε μόνο για να σε καλέσει, όχι? Ναι, υπάρχει ένας τρελός που κάνει φωνές. Μάλιστα. Και πάμε να τον... Ακούω εδώ τώρα. Δεν έστειλε άλλον η Ρούλα, ήρθε μόνο. Η ίδια. Γιατί εσύ στέλνεις άλλον, μόνος σου τα κάνεις? Όχι, γι' αυτό είσαι τόσα χρόνια, αγάπη μου. Οπότε, λέω να ρωτήσω τον μπαμπά μου. Μου λέει, πατέρας μου, έχεις να χάσεις κάτι, το κομμωτήριο σου, βγες κάνε την πλάκα σου. Πάλι Θεός ο μπαμπάς. Και βγαίνω τότε λοιπόν και κάνω... Είχε έρθει το πρωινό καφέ, ήταν πρωινός καφές. Είχε στην Πάτρα, είχε στην Πάτρα, ναι, στο Δασίλειο. Και βγήκα εγώ εκεί, και αυτό ήτανε. Και επίσης θέλω να πω κάτι που ντρέπομαι, γιατί η πρώτη φορά που βγήκα εγώ σε εκπομπή ήταν στο δελτίο της ΕΡΤ1 με τον Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, που μου το θύμισε ο άνθρωπος, γιατί εγώ το είχα ξεχάσει, που να θυμάμαι. Ο υπέροχος Αλέξανδρος Αντωνόπουλος. Ο υπέροχος, και τον ευχαριστώ, ναι, πάρα πολύ, γιατί δεν το έχω πει ποτέ. Και μετά ήταν Ρούλα. Δηλαδή, ναι, κατάλαβα. Και μετά είχα την ευτυχία να βγω σε 2 εκπομπές ακόμη
στο καπάκι που έσκιζαν εκείνη την εποχή. Τη Βάσια Τρεφίλη, που τον ευχαριστώ δημόσια για το ραντεβού στα τυφλά. Τι ωραία ονόματα και τον γενναιόδωρο Γιάννη Ζουγανέλη, στο απίστευτο και όμως ελληνικά. Γεια σου, Μανέλα. Γεια σου, Κώστα. Τι κάνεις, χαίρομαι που είμαι μαζί πάλι. Και εγώ χαίρομαι, είσαι μαζί μου συνεργάτη. Πάμε να πούμε λοιπόν ένα τραγούδι από το ρεσιτάλ. Άσε με ένα γύρω πλάι σου. Άσε με ένα γύρω πλάι σου. Κι ό,τι θέλει συλλογή σου. Δεν θα σου μιλήσω. Δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου. Μίλα με τους άλλους γύρω σου. Για να ακούω τη φωνή σου. Ναι, να ακούσω τη φωνή μου, ναι. Σε παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί στην αρχή είναι πολύ σημαντικό να συναντάς ανθρώπους γενναιόδωρους και δοτικούς. Γιατί γίνεσαι και έτσι μετά. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό προς τη μέση σου να μην ξεχνάς κανέναν. Μα ξέρεις τι λέει, όταν θα κατεβαίνεις στη σκάλα θα συναντήσεις αυτούς που οπότε φίλε και τα ρούχα σου, να έχεις τα μισά. Ας την πούμε λίγο ολοκληρωμένη. Λένε ότι πρόσεχε ποιους χαιρετάς την ώρα που ανεβαίνεις, γιατί θα τους ξαναβρεις το κατέβασμα. Οπότε